Εδώ είμαστε με τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Σας έλεγα και πριν, αλλά δεν προλάβαμε, γιατί είναι ελάχιστος ο χρόνος που απομένει, είδατε, με όλα αυτά που συνεννοούμαστε με τους συνεργάτες μας. Ήταν απόφαση που σας ταλαιπώρησε, το είπατε εύκολα το ναι. Όχι, κοιτάξτε, διότι το σκέφτηκα. Ένας άνθρωπος που κάνει ακαδημαϊκή καριέρα, μπορεί να φλερτάρατε πάντα, δεν σας ξέρω, οπότε θέλω να σας μάθω. Φλερτάρατε με την πολιτική? Φλερτάρισα για πολύ καιρό. Υπήρξα σύμβουλος του κυρίου Σαμαρά όταν ήταν πρωθυπουργός σε θέματα πολιτισμού. Μετά πέρασα μία περίοδο 2-3 χρόνων όπου έζησα περισσότερο στο Παρίσι. Και ήταν και τώρα όμως πηγαίνω έρχεστε από ό,τι πηγαίνω έρχομαι, ναι, είμαι, διότι έχω τα μαθήματά μου. Κάνω μαθήματα, είμαι στο Ινστιτούτο, στο Ανώτατο Ινστιτούτο Σπουδών Τέχνης και επίσης κάνω και τα σεμινάρια στη Σορβόνη. Το θέμα είναι ότι προβληματίστηκα τα 2 τελευταία χρόνια να μην ξανασχοληθώ με το θέμα της πολιτικής. Όμως, ζώντας στην Ευρώπη, είδα ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη το ζήτημα των ευρωεκλογών είναι πιο σημαντικό από όσο ήταν παλαιότερα. Οι τάσεις ανάμεσα στον ευρωσκεπτικισμό και σε αυτούς οι οποίοι ακόμη πιστεύουν και αγαπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους οποίους ανήκω και εγώ, είναι πάρα πολύ ισχυρές. Και υπάρχει κίνδυνος ανατροπής πολλών πραγμάτων τα οποία έχουν ήδη κατακτηθεί με κόπο, με αίμα και με υδρότα, να το πω λίγο έτσι. Άρα λοιπόν θεώρησα χρέος ως πνευματικός άνθρωπος, ως άνθρωπος των γραμμάτων, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, ότι η πολιτική είναι η ψήση των τεχνών. Θεώρησα λοιπόν τον εαυτό μου ότι θα έπρεπε να μπω στη μάχη. Εάν έμπαινα στη μάχη με άλλο κόμμα, με πιο μεγάλο κόμμα, οι τύχες μου θα ήταν πολύ λιγότερες, διότι δεν διαθέτω ούτε κομματικό μηχανισμό, ούτε αν θέλετε διαθέτω χρήματα από πίσω μου κάποιον ο οποίος να με στηρίξει οικονομικά. Εσείς αναφερθήκατε στη σχέση σας με τη Νέα Δημοκρατία λίγο ξόφαλτσα. Ήσασταν λοιπόν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Αλλά το 2014. Το ξεκίνημα. Το λέω για να καταλάβω πώς προκύπτει η μετάβαση από το κόμμα που είναι στην περίοδο που της κάνει ανόδου. Τα ανοίγματα. Της αφήστε ανόδου. Το ανόδου. Εντάξει. Αυτό ξέρετε θα ήταν και λίγο τυχοδιοκτικό. Έτσι. Αν πηγαίνατε να ξαναδεθείτε σε ένα άρμα που έχετε αφήσει. Έτσι. Επειδή είναι στην περίοδο της ανόδου. Αλλά στην περίοδο που κάνει όλα αυτά τα ανοίγματα, εσείς πάτε σε έναν χώρο που λέει εγώ με το αυθεντικό κέντρο, αλλά είναι το κέντρο. Και καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να έχετε πιο δεξιές καταβόλες. Θα μου πείτε και άλλα στελέχη ή παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω εδώ από το γραφείο τύπου του κόμματος που σήμερα έχετε ενταχθεί ότι και η πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Μαρία Σταυρινούδη, επίσης εντάχθηκε στους κεντρούς. Αλλά θέλω να μας την εξηγήσετε αυτή. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η δικιά μου θα μιλήσω για μένα, για την προσωπική μου πορεία, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους. Για μένα η συγκεκριμένη πορεία ήταν ότι η θέση που είχε η Ένωση Κεντρών για το Μακεδονικό ήταν κάτι το οποίο με εγωίτευσε. Διότι ο κύριος Λεβέντης εξ αρχής όχι μόνο ήταν εναντίον του θέματος της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά είπε ότι ακόμη και εκ των υστέρων θα κάνει δημοψήφισμα και επίσης στην Ευρώπη, και αυτό το έζησα προσωπικά, στο χώρο, στον διεθνή χώρο που βρίσκονται τα κεντρώα κόμματα, όπου είναι ο κύριος Μπαϊρού, τον οποίο γνωρίζω προσωπικά, του Μοντέμ, του γαλλικού Μοντέμ, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή συνεταίρος στην κυβέρνηση του Μακρόν, τους είπε ότι εάν δεν βάλετε στην κοινή, αν θέλετε, στην κοινή συνέτευση, στο κοινό μήνυμα που θα περάσουμε, ότι εμείς είμαστε εναντίον της αποδοχής των Πρεσπών και ότι θα συνεχίσουμε έστω και εκ των υστέρων να μεταπίσουμε μια κατάσταση, εμείς θα φύγουμε από την Ένωση. Αυτό το θεώρησα πολύ λεβέντικο, για να παίξω λίγο με το όνομα, και θεώρησα ότι στη φάση αυτή που είμαι μετά από 2-3 χρόνια απουσίας από την πολιτική ζωή, η επιστροφή μου καλό θα ήταν να ήταν σε αρμονία με αυτά τα οποία πιστεύω. Επειδή καμία προσέγγιση δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη, καταλαβαίνω ότι αυτό βάρινε στην απόφαση. Βεβαίως, πάρα πολύ. Έτσι πάρα σημαντικά, πολύ. Αλλά δεν μπορώ να πεις ότι πάω με κάποιον γιατί είχε λεβέντικη στάση στο Μακεδονικό. Έκανα παιχνίδι. Το καταλαβαίνω. Το όνομα, ναι. Στα υπόλοιπα συναντιόσαστε. Συναντιόμαστε στην απλή αναλογική. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η απλή αναλογική είναι ένα βασικό της δημοκρατίας και μάλιστα πιστεύω ότι εάν δεν υπάρχει απλή αναλογική, ακόμη και αν πιστεύουμε στην ωφέλιμη ψήφο, όπως υποστηρίζεται από τα δύο μεγάλα κόμματα της εξουσίας αυτή τη στιγμή,
κινδυνεύουμε να χάσουμε βασικές αξίες της δημοκρατίας. Mm-hmm. Διότι αλλιώς κινδυνεύουν τα μικρά κόμματα να συνθλιβούν και στη φάση αυτή μπορεί κάποιο από τα δύο κόμματα, εν προκειμένου μπροστά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, να κερδίσει, αλλά μπορεί να χάσει η δημοκρατία σε επίπεδο αρχών. Και επειδή εγώ ως καθηγητής διδάσκω όχι μόνο φιλοσοφία της τέχνης, αλλά πολλές φορές κάνω και πολιτική φιλοσοφία και πιστεύω ότι οι αρχές είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το εγκαταλείψουμε, ακόμη και αν είμαστε διπλωμάτες, ακόμη και αν πρέπει να κάνουμε κάποιες εναλλαγές στην πορεία σε σχέση με τα διάφορα γεγονότα, θα πρέπει να μείνουμε σε κάποιο γενικό πλαίσιο. Και το γενικό πλαίσιο της όλο και ευρύτερης συμμετοχής μικρότερων κομμάτων και του λαού στο να μπορούν να έχουν συμμετοχική διαδικασία στις αποφάσεις είναι κάτι το οποίο θα το έλεγα ευχής έργων. Και αυτό ήταν το δεύτερο στοιχείο το οποίο θεώρησα ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό για μένα. Μάλιστα. Έτσι. Το τρίτο στοιχείο είναι, θα το πω ευθέως, είναι ότι μπορώ να προτείνω όσες πολιτιστικές λύσεις θέλω σε ένα μικρότερο κόμμα και να έχω και την ευθύνη, ενώ σε ένα μεγαλύτερο κόμμα θα υπάρξουν τόσες διαφορετικές τάσεις γύρω από αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βγει ακόμη και σήμερα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα πολιτισμού. Κάποιος θα σας έλεγε ότι αυτό πέρα από δημοκρατικό μπορεί να είναι και πιο παραγωγικό. Πρέπει όμως να βγει κάποια στιγμή. Δεν βλέπω ούτε τον ακόμα ούτε άλλο να βγάλουν πρόγραμμα πολιτισμού. Αυτό είναι υπαινιγμός για το πώς λειτουργούσε η Νέα Δημοκρατία. Ότι όχι, όχι. Μα βάζω και τα δύο κόμματα. Okay. Βάζω και την κυβέρνηση. Δεν, προς Θεού δεν έχω. Άλλωστε με τον κύριο Σαμαρά παραμένουμε φίλοι και με τον κύριο Μητσοτάκη είχα μια πάρα πολύ καλή συνομιλία. Παραμένετε και τώρα με την ανακοίνωση τη σύνταξη. Βεβαίω. Και με τον κύριο Μητσοτάκη είχα μια πολύ καλή συνομιλία. Φαντάζομαι δεν σα ευχήθηκε και μέσα από τα βάθη τη καρδιά του καλή επιτυχία. Μόνο όχι, σε ανθρώπινο επίπεδο. Όχι, μου είπε ότι λυπάται πολύ που δεν επανήλθα. Αλλά υπάρχει ανθρώπινη σχέση, όπως και με τον κύριο Μητσοτάκη έχω μια ανθρώπινη σχέση. Μάλιστα. Είναι καθαρά λοιπόν, προσωπική η απόφασή μου. Πού θα κινηθείτε, γιατί το κάθε κόμμα, από όσα έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό, έχει και μια δική του ατζέντα για την Ευρώπη, την οποία βεβαίως την έχουμε αφήσει, την έχουμε παραμερίσει. Βάζουμε τα εθνικά, την εθνική επικαιρότητα μπροστά ακόμη και σε αυτές τις συζητήσεις που θα κάνουμε, αλλά πάμε να δούμε πώς θα κινηθούν οι κεντρώοι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να παγιωθεί η έννοια της ευρωπαϊκής συνείδησης. Δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε μετά από τόσα χρόνια ευρωπαϊκής πορείας σήμερα να αμφισβητείται ακόμη η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Μπορούν να αμφισβητηθούν διάφορες αποφάσεις μιας γραφειοκρατίας η οποία δεν έχει εκλεγεί και η οποία αποφασίζει στο όνομα των λαών. Εκεί μπορούμε να κάνουμε κριτική, μπορούμε να αλλάξουμε πρόσωπα και ούτω καθεξής. Όμως η Ευρώπη είναι μονόδρομος. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την Ευρώπη, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το ευρώ, διότι είναι καθοριστικά σημεία τα οποία θα φέρουν τους λαούς μαζί. Και δεύτερο σημείο, μετά την τακτική αυτή που έχει ο Τραμπ μέσα από τον προστατευτισμό και μέσα από την αλλαγή πολιτικής πορείας, το οποίο μπορεί να είναι καλό για την Αμερική, αλλά δεν είναι καλό για την Ευρώπη, εκ των αποτελεσμάτων μιλώ, θα πρέπει επιτέλους η Ευρώπη να πάψει να σκέφτεται με το θείο από την Αμερική, να μεγαλώσει, να αποκτήσει ιστορική συνείδηση η ίδια ή να βάλει, να το πω αλλιώς, την ιστορική της συνείδηση, δηλαδή το ποιοι είμαστε, να το βάλει μπροστά και να αναλάβει αποφάσεις. Η Ευρώπη θα πρέπει να στηριχθεί στις εθνικές παραδόσεις, να στηριχθεί στην εθνική μνήμη, αλλά να κάνει τα πάντα για να δημιουργήσει μια ισχυρή συνομοσπονδία, μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία να προχωρήσει για το καλό όλων των ευρωπαϊκών λαών. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Τώρα, αυτό προϋποθέτει και μία μικρή απώλεια κυριαρχίας, όπως είχαν πει αργότερα. Δεν είναι κακό ένα μέρος της κυριαρχίας να αποφασίζεται από μία συλλογικότητα. Δεν είναι κακό. Αρκεί αυτή η κυριαρχία να μην είναι η μονόπλευρη των Γερμανών, να μην είναι αυτή η γερμανική κυριαρχία, η οποία αυτή τη στιγμή δημιουργεί άγχος όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά δημιουργεί στη Γαλλία. Καλά. Αυτό έχει αξία για τα κράτη που είναι κυρίαρχα. Γιατί η Ελλάδα εδώ και μια δεκαετία δεν είναι κυρίαρχο κράτος. Οπότε ότι θεωρητικά το συζητούμε. Ναι, το λέμε θεωρητικά. Κάποια στιγμή και εμείς θα. Εντάξει. Μας αντιμετωπίζουν σαν το τελείο του στόχου συγγενείς. Και εδώ βλέπω, ας πούμε, πριν από δύο μέρες ήμουν στο Παρίσι και έζησα για άλλη μια φορά αυτό που γίνεται με τα κίτρινα γυλαίκα. Και είδα ότι ο κύριος Μακρόν και η παρέα του, παρά τις προσπάθειες που έχουν μέσα από τον τύπο, μέσα από όλα τα μέσα τα οποία ελέγχουν και προσπαθούν να μειώσουν τη δύναμη, αν θέλετε, των κίτρινων γυλαίκων,
έχουν φτάσει στο σημείο να κάνουν συνεχώς λάθος αναλύσεις. Και εκεί που δηλώνουν ότι από τη μία τα κίτρινα γυλαίκα είναι η ακροδεξιά, μετά δηλώνουν ότι τα κίτρινα γυλαίκα είναι η ακροαριστερά, τώρα δηλώνουν ότι τα κίτρινα γυλαίκα δεν ξέρουν πού πάνε και ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να βάλουμε καινούριους νόμους, απελευθερώνοντας τα χέρια της αστυνομίας για να τα χτυπήσουμε. Οι Έλληνες είμαστε συνωμοσιολόγοι από τα βάσκα μας. Γι' αυτό λέω λοιπόν. Αλλά δεν τζαλαβουτάνε και λίγο στην πολιτική τα κίτρινα γυλαίκα? Δηλαδή είναι το αυθεντικό συνέστημα των απολιτίκ της γαλλικής κοινωνίας? Όχι. Που με αφορμή, η οποία βεβαίως διωγγώθηκε στην συνέχεια, βγαίνουν στους δρόμους και κάνουν, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να καταλήγει κάθε κινητοποίηση με όλη αυτή την αναστάτωση, με καμένα μαγαζιά, αυτοκίνητα. Συμφωνούμε απόλυτα. Με τραυματισμούς. Κοιτάξτε, μια στατιστική, μια στατιστική που ήρθε χτες. Επειδή εγώ έχω την δυνατότητα να γράφω και σε γαλλικές εφημερίδες, στη Λεζεκό έχω γράψει, στη Φιγκαρό. Παλιότερα έγραφα για 10 χρόνια, ήμουν βασικός συντάκτης εφημερίδας Λιμπερασιόν. Εκεί γνωρίστηκαν τον κύριο Σαμαρά, έτσι, εκείνη την εποχή. 10 χρόνια έγραφα. Αργότερα το βιβλίο μου, όταν ήρθε στην Ελλάδα, μου το παρουσίασε η κυρία Μπακογιάννη. Αυτό το λέω γιατί είναι συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Πάτε να ψαρέψετε και από εκεί, καταλαβαίνω. Για συνεχίστε και να κλείσουμε. Γιατί... Σας λέω για συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω είναι το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάμε και να κατηγορούμε, να βάζουμε ταμπέλες μονίμως, οι οποίες μπορεί να έχουν μια βάση. Προσπαθεί η άκρα δεξιά να καπελώσει όσο μπορεί την αντίδραση των κίτρινων γυλαίκων. Προσπαθεί ο Μελανσόν, η άκρα αριστερά, να καπελώσει τα κίτρινα γυλαίκα. Αλλά βλέπουμε ότι τα κίτρινα γυλαίκα, με τις επίσημες δηλώσεις αυτών τέλος πάντων, οι οποίοι φαίνονται σαν οι αρχηγοί τους, σε εισαγωγικά η λέξη, αρνούνται και τους μεν και τους δε. Και βλέπουμε ότι στις συγκρούσεις δεν είναι τα κίτρινα γυλαίκα, αλλά είναι μια ομάδα, αυτό που ονομάζουν οι ίδιοι μαύρα μπλοκ. Μάλιστα. Και επίσης και κάτι άλλο, και τελειώνω, είναι ότι για αυτό έχει μεγάλη σημασία, συνεχίζει μέχρι χτες ένα στους δύο Γάλλους. Να υποστηρίζει τα κίτρινα γυλαίκα, διαφωνώντας πάντα με τη βία. Αυτό κάτι σημαίνει. Mm-hmm. Πρέπει να αναλυθεί σε βάθος, να ακτινογραφηθεί το γεγονός, για να καταλάβει ο κύριος Μακρόν και η Ευρώπη πού βρίσκεται αυτό το πραγματικό πρόβλημα το κοινωνικό, πού βρίσκονται τα ζητήματα του λαού, για να μην επεκταθούν αργότερα και σε άλλες ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες και έχουμε προβλήματα με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, κύριε Δαβέτα. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε ξανά μέχρι τις ευρωεκλογές. Εγώ σας ευχαριστώ. Τη μάχη για την Ευρώπη θα τη δώσω από αυτό το πόστο, με καθαρή καρδιά, με όσο μπορώ καθαρές ιδέες και ξεκάθαρες θέσεις. Να είστε καλά.